Λίγο ελπίζω να έχετε σκούρο να πάτε να προγράψετε εκεί. Στην λόγω μου θα σας δώσει ο κουμπάρος σας ο Χρήστος. Άμα διαβάσετε τις σημερινές εφημερίδες, θα δείτε ότι πάρα πολλοί έχουν ράψει κοστούμια, σακάκια και κουστούμια για να πάνε έτσι. Αλλά κανένας δεν είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού για το τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, κανένας μας δεν γίνει. Απλώς πληροφορίες έχουμε κι εμείς και από τα συφραζόμενα μπορούμε να καταλάβουμε ότι, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Υπουργός. Και ο εξωτερικών. Ο Δέντιας, ο Υπουργός Στρατιωτικών, ο Παραγιωτόπουλος, ο κύριος Δέντιας, ο Πλακιωτάκης, η Μερδόνη, λέω αυτούς για τους οποίους είχαν γραφτεί. Περίμενε. Λέω αυτούς για τους οποίους είχαν γραφτεί ορισμένα σεντάρια, αριθμίες και τα υπόλοιπα. Και πήραν κάποιες εντάσεις. Φαίνεται ότι χαίρουν τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Ο παραλλήλως χαίρει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Βεβαίως ο. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος εκεί μπαίνει μια επιτροπή. Πισαρίδη, εκεί. Με τον κύριο Πισαρίδη, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα της πολιτικής αποφάσεις, βέβαια, σας παίρνει ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Κικίλιας, που αν θα μείνει, θα τύχει ενός ευεργετήματος που είναι η πλήρης, με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αναβάθμιση του ΕΣΥ. Θα έχουμε το νέο ΕΣΥ που θα το πιστωθεί ο ίδιος. Έτσι, όπως και πιστώθηκε στην κρίση και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Εδώ θα δούμε αν θα γίνει δούμε επιλογή ενός. Μισό λεπτό, θα σας δώσω το λόγο να τα πείτε όλα. Έχουμε να δούμε αν θα έχουμε σλάις, αν θα έχουμε. Το λέω. Όπως το λέμε στην Πάτρα. Μουρταδελοποίηση, σαλαμοποίηση, να πούμε. Το Υπουργείο του κυρίου Χατζηδάκη. Τώρα λένε ότι ενδέχεται να παραμείνει ως έχει, εγώ ακούω. Όχι, τώρα, ο ίδιος θα παραμείνει. Πάντως θα σας πω λίγο παρασκήνιο. Αν θα σπάσουν ή όχι. Περίμενε, βιαζόστερα, μιλώ τώρα προς τον άλλον. Όχι, όλοι έχετε κάνει τηλεοράσεις και εκπομπές και μου βγάζει την ψυχή εμένα κάθε φορά. Όχι, πήγε στη χομηθία ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χατζηδάκη στο Ισραήλ. Γιατί του λέει ο κύριος Χατζηδάκη στον κύριο Μητσοτάκη ότι εδώ πέρα οι υπουργοί στο Ισραήλ, ο τομέας που έχω εγώ είναι τρία υπουργεία. Και του λέει ο πρωθυπουργός, μη μου βάζεις ιδέες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον κύριο, θα γυρίσουμε παιδιά στον ανασχημάτιο. Και θα πούμε ονόματα. Θα πούμε ονόματα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν θέλω να είναι μπροστά ο κύριος Συρίγκος για να μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο. Δεν χρωστάει τίποτα. Πάντως το κουστούμι ξέρω ότι το έχετε και μπλε σκούρο Navy. Πάντως για το σημαντικό θέμα θα μας μιλήσει ο κύριος Συρίγκος. Γιατί το σημαντικό θέμα ήταν η χθεσινή συνάντηση και τα μηνύματα που βγήκαν από εκεί. Ακριβώς. Θέλουμε τώρα, κύριε Συρίγκο, από εσάς να μας σχολιάσετε τη χθεσινή επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ και τι σημαίνει για τη χώρα μας μια τέτοια επίσκεψη και οι συμφωνίες που γίνανε εκεί. Ήταν μια συνάντηση την οποία επιθυμούσε η ελληνική πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει για αντικειμενικούς λόγους. Το Ισραήλ δεν είχε κυβέρνηση, ήταν σε μια φάση αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Μάλιστα. Και οι κυβερνήσεις που ήταν κατ' ουσίαν υπηρεσιακές. Ήταν ο κύριος Νετανιάχου μεν πρωθυπουργός, αλλά ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Από τον Μάρτιο και μετά που σχηματίζεται κυβέρνηση στο Ισραήλ, έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε την κρίση με τον κορονοϊό. Οπότε πάλι δεν μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το Ισραήλ. Το ότι επιλέγει ο Πρωθυπουργός σε πρώτο ταξίδι να πάει, το πρώτο επίσημο ταξίδι μετά την κρίση με τον κορονοϊό, επιλέγει να πάει στο Ισραήλ, δείχνει τη μεγάλη σημασία. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο έτσι σε διεθνές επίπεδο και διπλωματικών σχέσεων ταξίδι παγκοσμίως που γίνεται, έτσι. Δεν θυμάμαι κάτι μετά τον κορονοϊό να γίνει. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Πιθανόν. Συμπιολογικά. Σίγουρα πάντως δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία που δίνει η Ελλάδα στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Το Ισραήλ είναι το ισχυρότερο στρατιωτικά κράτος της ευρύτερης περιοχής μας και από το 2010 και μετά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής κατευθύνσεως, έχουν επιλέξει να έχουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Πάντως ήταν λίγο πιο προωθημένη η κοινή δήλωση, κύριε Συρίγκο. Πείτε μας την άποψή σας γι' αυτό. Η κοινή δήλωση την είδαμε ότι από την πλευρά του Ισραήλ σε σχέση με την ΑΟΣ και τα δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και τις τουρκικές προκλήσεις ήταν ένα βήμα παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το βήμα το οποίο περιμέναμε. Διότι οι ανακοινώσεις οι οποίες έβγαιναν παλαιότερα ήταν με τις υπηρεσιακές κυβερνήσεις, ήταν όχι ουδέτερες, αλλά δεν έπαιρναν σαφή θέση 100%. Τώρα έχουμε μια σαφή δήλωση από μια ισχυρή κυβέρνηση στο Ισραήλ. Μακάρι να πάνε καλά αυτά, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και για άλλα πολλά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Συρίγκο. Καλή σας μέρα και εύχομαι σύντομα να σας προσφωνήσουμε και κύριε Υπουργέ. Νομίζω και εφάμιλη σημασίας
εξίσου με το Ισραήλ είναι και η επίσκεψη.